Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι Χρύσα Κοσμίδου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το δίκτυο 1. Πολλά είναι τα θέματα που απασχολούν και την εκπαιδευτική κοινότητα. Σε αυτά θα αναφερθούμε με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Καστοριάς, κύριο Σπύρο Παρίση. Καλησπέρα κύριε Παρίση. Καλησπέρα κυρία Κοσμίδου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Στην εισαγωγή μου κύριε Παρίση είπα ότι πολλά είναι τα προβλήματα και στην εκπαιδευτική κοινότητα, διότι το τελευταίο διάστημα βλέπουμε και τις κινητοποιήσεις των αγροτών, όχι μόνο στην Καστοριά και στην χώρα μας, αλλά σε όλη την Ευρώπη έχουμε αυτή τη στιγμή αντιδράσεις από τον αγροτικό κόσμο, που σημαίνει ότι πολλοί κλάδοι αντιμετωπίζουν τη σήμερα ημέρα αρκετά προβλήματα. Ωστόσο, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπουμε πολύ συχνά να είναι στους δρόμους για την υπεράσπιση δικαιωμάτων από όποιο κλάδο και αν αιτούνται αυτά. Αλίμονο, νομίζω όλοι οι εκπαιδευτικοί στηρίζουμε και όλοι μιλώντας και ως δημόσιος υπάλληλος στηρίζουμε τον αγώνα των αγροτών. Είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να τους βοηθήσουμε, να στηρίξουμε, γιατί αυτά που διεκδικούν είναι το αυτονόητο για άλλη μια φορά. Και αν θα πρέπει να πούμε κάτι παραπάνω, είναι ότι μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος οι ίδιοι οι πολιτικοί το λένε, είναι η μηχανή του τρένου της ανάπτυξης. Χωρίς πρωτογενή τομέα μια χώρα είναι ουσιαστικά τίποτα. Οπότε νομίζω θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε τον αγώνα των αγροτών, και επειδή ήδη υπάρχει το κάλεσμα για την Παρασκευή, νομίζω και το νομαρχιακό της ΑΔΔ θα είναι εκεί για να μπορέσει να ακούσει και να υποστηρίξει τα δίκαια αιτήματά τους. Μάλιστα, κύριε Παρίση, αυτό που είπα και προηγουμένως είναι ότι όλοι οι κλάδοι αντιμετωπίζουν προβλήματα διαφορετικής φύσεως, άλλα έχουν κοινή συνιστόσα. Το θέμα είναι όμως ότι δεν ξέρω αν πάει κάποιος κλάδος ρολόι σε αυτή την χώρα που να πηγαίνουν όλα τέλεια, να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η εκπαιδευτική... Εγώ ξέρω έναν, κυρία Κοσμίδου, ξέρω έναν. Των βιομηχάνων και των εφοπλιστών, που πηγαίνει υπέροχα. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν είμαι βιομήχανος, κύριε Παρίση, για να σας πω αν ισχύει αυτό το οποίο λέτε. Ας επικεντρωθούμε όμως στα δικά σας τα ζητήματα. Πού κολλήγα είναι, κύριε Παρίση, και δυστυχώς όπως και των αγροτών έτσι και των εκπαιδευτικών, βλέπουμε ότι πλέον είναι χρόνια και παρά τις κινητοποιήσεις, παρά τις αντιδράσεις, παρά όλες τις κινήσεις τις οποίες κάνετε, δεν βλέπουμε να έρχεται κάποια λύση. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Παρίση. Έρχονται να προσθεθούν και άλλα. Όχι μόνο δεν λύνονται τα παλαιά, έρχονται και καινούργια να σας βασανίσουν. Έτσι ακριβώς. Όχι μόνο δεν βρίσκουν, δεν παίρνουμε απάντηση και λύση στα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά δημιουργούνται άλλα, τα οποία ουσιαστικά όμως είναι στην ατζέντα της κυβέρνησης και ξεχνάει αυτά τα οποία είναι τα πραγματικά προβλήματα της παιδείας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την οποία τουλάχιστον συζητάμε εμείς, αλλά και της τριτοβάθμιας που είναι πλέον στο προσκήνιο. Και δεν αφορούν αυτά που είναι τα ουσιαστικά προβλήματα, αλλά κάποια άλλα που έχει στο μυαλό της. Και γιατί τα ουσιαστικά είναι πρώτα απ' όλα η διδακτική και εκπαιδευτική αποστολή των εκπαιδευτικών και ο πραγματικός ρόλος του σχολείου, και όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα, κάτι το οποίο το Υπουργείο το έχει ξεχάσει. Μάλιστα. Κύριε Παρίση, να δούμε λίγο, τα έχουμε ξανασυζητήσει πάρα πολλές φορές, αλλά βλέπουμε ότι οι κινητοποιήσεις κορυφώνονται και ειδικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που αφορά σε ένα μεγάλο βαθμό την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ίδρυση των ελεύθερων πανεπιστημίων, δηλαδή το μεταφράζουμε ως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βλέπουμε τους φοιτητές να κινητοποιούνται, βλέπουμε να αγωνίζεται αυτή η νέα γενιά, τα παιδιά 18, 20, 22 χρονών, για να μην γίνουν ιδιωτικά να μην γίνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να κρατήσει την σταθερή του αξία το πτυχίο τους, για το οποίο αγωνίστηκαν 12 χρόνια προκειμένου να μπουν, συμπεριλαμβάνω πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύν τους κόπους των γονέων, σύν τα έξοδα. Έτσι. Σε αυτό θα πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο, γιατί μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς όλοι μαζί, οι φοιτητές μπροστά, εμείς από δίπλα σαν εκπαιδευτικοί, όλος ο εκπαιδευτικός κλάδος πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νομίζω και καθηγητές πανεπιστημίου, όλοι ουσιαστικά έχουμε δηλώσει την διαφωνία μας με αυτό που πάει να κάνει το Υπουργείο Παιδείας, να φέρει ουσιαστικά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και κοιτάξτε λίγο, για να καταλάβουμε τι συζητάμε. Λίγο πριν έβλεπα στην σημερινή ειδησιογραφία για την περίπτωση ενός ιδιωτικού κολεγίου που πλέον όλοι οι φοιτητές
δεν έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα που τους υποσχέθηκαν και είναι πλέον μετά από χιλιάδες ευρώ που έχουν δώσει και χρόνια που σπατάλησαν για τις σπουδές τους, έχουν μείνει εκτεθειμένοι αυτοί. Και γίνεται παρέμβαση από τον Υπουργό τώρα για να λύσει το πρόβλημα. Έτσι, προβλήματα τα οποία θα τα δούμε έντονα όταν θα μπουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί αν διαβάσει κάποιος ότι συμβαίνει στο εξωτερικό, υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία δηλώνουν πτώχευση. Τι θα γίνουν όλοι αυτοί? Γιατί όλοι παρουσιάζουμε μια υπέροχη εικόνα για τα πανεπιστήμια, λες και θα έρθει το Harvard εδώ και το Yale, κάτι που δεν έχει γίνει πουθενά και σε καμία χώρα. Γιατί όλα τα πανεπιστήμια που έχουν γίνει ιδιωτικά είναι μικρά πανεπιστήμια και απορροφούν ένα πολύ μικρό αριθμό φοιτητών. Τι θα γίνει λοιπόν όταν πτωχεύσει ένα τέτοιο, που τι θα κάνουν οι φοιτητές, πώς θα συνεχίσουν, που θα έχουν χάσει ενδεχομένως τα λεφτά τους? Αυτά τα βλέπει λίγο ο κόσμος του τι συμβαίνει με ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Οπότε δίνετε τροφή για σκέψη, κύριε Παρίση, σε όλους τους γονείς και κυνημόνες που ίσως το έχουν σαν δεύτερη επιλογή, αν το παιδί του όμοιγεντο δεν τα καταφέρει να εισαχθεί τριτοβάθμια εκπαίδευση, να έχουν σαν επιλογή ένα ιδιωτικό κολέγιο ή πανεπιστήμιο, να το χαρακτηρίσουμε. Αυτό ήταν για ένα κολέγιο, γιατί αυτά είχαμε μέχρι τώρα. Θυμηθείτε πώς ήρθαν τα κολέγια κάποτε στη χώρα. Ήρθαν με τη μορφή να λειτουργήσουν ως μια άλλη μορφή για την οποία μπορούσε να σπουδάσει ένας νέος και μας λέγανε το ίδιο, ότι θα απορροφήσει τους φοιτητές οι οποίοι θα βγαίνουν στο εξωτερικό και δεν θα βγαίνουν στο εξωτερικό. Συνέβη κάτι τέτοιο? Συνεχίζουν οι Έλληνες φοιτητές να βγαίνουν στο εξωτερικό και θα συνεχίζουν να πηγαίνουν, γιατί κάποιοι θέλουν να πάνε στο London School of Economics, στο Yale. Αυτοί θα συνεχίζουν να πηγαίνουν εκεί, δεν θα τους κρατήσουμε εδώ. Έτσι, άρα ένα πράγμα είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Οπότε θεωρείτε ότι το επιχείρημα ότι αντί να φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό για να σπουδάσουν, εδώ πέρα σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν ευσταθεί, γιατί τα πανεπιστήματα τα οποία στοχεύουν, όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρατε, το Harvard, το Yale, δεν πρόκειται να ανοίξουν κάποιο παρα... Η κασία δική σας είναι φυσικά. Αλλά δεν έχουν ανοίξει. Κοιτάξτε, ναι. Το Harvard, το Yale δεν έχουν ανοίξει στην Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έρθουν στην Ελλάδα να ανοίξουν ένα υποκατάστημα. Μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν μικρά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα φύγει. Κάποιος κόσμος θα μείνει εδώ προφανώς. Αλλά σας είχα πει και την προηγούμενη φορά. Έρχονται Κύπροι φοιτητές στην Ελλάδα? Προφανώς και έρχονται. Γιατί δεν μένουν στα πολύ καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχουν εκεί πέρα, αφού έτσι είναι τελικά, και έρχονται στην Ελλάδα? Μήπως και η Ελλάδα τελικά τα δημόσια πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ καλά και αυτό αποδεικνύεται συνεχώς? Αλλά να βάλω και κάτι άλλο στην εξίσωση, γιατί το φέρνουν συνέχεια σαν παράδειγμα, ότι το ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα λειτουργήσει και θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα κάνει τα ελληνικά πανεπιστήμια καλύτερα. Που είναι πολύ καλά, αλλά θα τα κάνει καλύτερα. Πώς θα γίνει αυτό? Έγιναν καλύτερα τα ελληνικά νοσοκομεία όταν ιδρύθηκαν τα ιδιωτικά νοσοκομεία? Ας μείνουμε στην εκπαίδευση, κύριε Παρίση, και να πούμε για το παράδειγμα των ιδιωτικών και των δημόσιων σχολείων. Είναι πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, το επόμενο. Αλλά το φέρνω λίγο το κομμάτι της υγείας. Γιατί τι μας είπε προχθές ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης? Είπε ότι. Γιατί θα συνδεθεί με αυτό που σας είπα την προηγούμενη φορά. Πώς θα καταλήξουμε να έχουμε δίδακτρα στα ελληνικά πανεπιστήμια, στα δημόσια? Τι λέει τώρα ο κύριος Γεωργιάδης? Θέλεις να χειρουργηθείς, αλλά η λίστα για το πρωί είναι πολύ μεγάλη και θα χειρουργηθείς σε έναν χρόνο. Έλα να χειρουργηθείς στο δημόσιο νοσοκομείο το απόγευμα με μισή τιμή από ό,τι στο ιδιωτικό. Αυτό δεν μας είπε ο κύριος Γεωργιάδης προχθές? Αυτό μας είπε. Άρα έχουμε επίσημα πλέον πληρωμή για χειρουργία στο δημόσιο νοσοκομείο. Και... το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και στα πανεπιστήμια. Και για ποιο λόγο πληρώνουμε ασφάλεια, κύριε Παρίση? Άμα έχεις ασφάλεια, μπορεί να σου κάνει και λίγο καλύτερη τιμή, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, το απόγευμα, άμα χειρουργηθείς. Και φαίνει και σαν. Και παζάρια. Παζάρια, και κοιτάξτε τι άλλο φέρνει σαν επιχείρημα για αυτό το πράγμα. Λέει, αφού έχετε μικρό μισθό, τον οποίο μισθό του το δίνει το ίδιο το κράτος. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει, επειδή είναι μικρό το μισθό σας, ελάτε να δουλέψετε και το απόγευμα για να βγάλετε περισσότερα. Δηλαδή παραδέχεται ότι μας πληρώνουν λίγο και μας βάλουν να δουλέψουμε παραπάνω για να μπορέσουμε να μπορέσουμε να ζήσουμε. Δεν θα διαφοροποιηθεί το ελληνικό πανεπιστήμιο με αυτό που γίνεται στην υγεία αυτή τη στιγμή. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Ο στόχος είναι να μπουν δίδακτρα και στα δημόσια πανεπιστήμια και να φύγει όσο το δυνατόν περισσότερο η κρατική υποχρέωση μέσω επιχορηγήσεων. Μάλιστα. Οπότε
Δεν ξέρουμε τι σύστημα. Αυτό είναι πάλι μια εικασία, κύριε Παρίση, με βάση. Έχει συμβεί όμως στους υπόλοιπους χώρους, έχει συμβεί. Γι' αυτό είναι μια εικασία και πήγα να πω ότι με βάση το τι έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλους χώρους, δηλαδή για κάθε μάθημα θα υπάρχει, δεν μπορείς να παρακολουθήσεις το πρωί, αλλά το απόγευμα να παρακολουθείς και θα τα χρεώνεις σε μια αλφα τιμή. Όχι, θα βάλουν εξ αρχής δίδακτρα στα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό. Γιατί όλα αυτά τα πανεπιστήμια τα οποία αναφέρονται κατά καιρούς είναι με κρατική επιχορήγηση. Μπορεί να ιδρύθηκαν από κληροδοτήματα, από ιδιώτες τα πανεπιστήμια αυτά, αλλά παίρνουν κρατική επιδότηση, επιχορήγηση. Και πού πάει η δημόσια και δωρεάν παιδεία, κύριε Παρίση? Εκεί που θέλουν ακριβώς αυτοί. Καταργείται. Άμα βάλουν... ουσιαστικά γι' αυτό και φωνάζουμε, γιατί καταργείται η δημόσια παιδεία. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι το νούμερο ένα. Ιδιωτικοποιούνται όλα. Η υγεία, η εκπαίδευση, όλα τα κοινωνικά αγαθά. Αυτό είναι. Αυτό θέλει να πετύχει η κυβέρνηση και αυτό ουσιαστικά είναι και το πρόταγμά της, έτσι είναι. Μην γελιόμαστε. Αν η μισθή ήταν διαφορετική, κύριε Παρίση, νομίζω ίσως και μιλούσαμε κάτω από άλλες βάσεις. Δηλαδή, αν ο κατώτατος μισθός εδώ στη χώρα ήταν 3.000. Όνειρο απατηλό, ίσως, ξαναλέω, να μιλούσαμε κάτω από άλλες συνθήκες και άλλες βάσεις, αλλά και με το κατώτατο μισθό να είναι εκεί που είναι, δεν μπορούμε να μιλάμε για ιδιωτική παιδεία, για ιδιωτική υγεία. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Όταν υπάρχουν σοβαρότερα ζητήματα αυτή τη στιγμή στη χώρα και είναι αυτό που παραδέχεται η ίδια η κυβέρνηση και λέει ότι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Μέρα με τη μέρα αλλάζουν οι τιμές, πραγματικά είναι εξωφρενικό. Λεπτό αλλά το λεπτό. Εκεί δεν κάνουμε τίποτα. Λεπτό το λεπτό αλλάζουν οι τιμές. Λεπτό το λεπτό. Οπότε ενώ θα έπρεπε να είναι αυτό και να είμαστε και να συζητάμε με τους αγρότες αυτή τη στιγμή για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε και θα τους βοηθήσουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση, εμείς ασχολούμαστε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το πώς θα καταφέρουμε να ικανοποιήσουμε τις επιταγές του ΟΣΑ και των ιδιωτικών συμφερόντων. Μάλιστα. Σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε Παρίση, θα γίνουν κάποιες κινητοποιήσεις εδώ πέρα στην Καστοριά, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, στην πρωτεύουσα τουλάχιστον βλέπουμε να γίνονται κάποιες κινητοποιήσεις. Υπάρχουν κινητοποιήσεις γενικά στις μεγάλες πόλεις. Αυτό το οποίο υπάρχει μια συζήτηση αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με την πρωτοβάθμια, και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε και τους φοιτητές, να κάνουμε την επόμενη εβδομάδα μια μεγάλη συγκέντρωση όπου θα διαδηλώσουμε και θα πούμε την αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο που πρόκειται να φέρει η κυβέρνηση. Οπότε θα βγουν οι ανακοινώσεις, πιστεύω, μέχρι τη Δευτέρα για την επόμενη εβδομάδα, για να μπορέσει να γίνει κάτι και τοπικά εδώ. Οπότε στην Καστοριά την επόμενη εβδομάδα λογικά θα έχουμε κινητοποίηση. Σίγουρα θα το δούμε και το πριν και το μετά, κύριε Παρίση. Και πριν περάσουμε στην αξιολόγηση, ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας σχετικά με τις κινητοποίησεις των αγροτών και αυτό το οποίο σχολιάσαμε είναι ότι και η ΕΛΜΕ σέβεται τον αγώνα των αγροτών και είναι στο πλευρό. Γενικότερα όμως κινητοποίησεις που κάνουν οι εκπαιδευτικοί, δεν βλέπουμε εδώ σε τοπικό επίπεδο, πάντα μιλώντας, αυτό τον έντονο τον κόσμο, την μαζική συμμετοχή στην περιοχή μας, παρά το γεγονός ότι η ΕΛΜΕ είναι πάντα εκεί. Η αλήθεια είναι ότι... Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Η αλήθεια είναι ότι... υπάρχει μια εσωστρέφεια μέσα στον εκπαιδευτικό χώρο αυτή τη στιγμή όσον αφορά το τι συμβαίνει και την επίθεση που δέχεται. Και η αλήθεια είναι ότι η συμμετοχή πολλές φορές δεν είναι ικανοποιητική με αυτή που θα επιθυμούσαμε και να είναι η αντίστοιχη της επίθεσης που δεχόμαστε. Γιατί αυτό έχει να κάνει. Όταν η επίθεση είναι μεγάλη, θα πρέπει και η αντίδραση να είναι εξίσου μεγάλη. Εμείς αυτό που θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και σαν ΕΛΜΕ είναι να δώσουμε στους συναδέλφους αυτήν τη δυνατότητα πρώτα απ' όλα, αλλά και να εμφυσίσουμε έτσι αυτό το αίσθημα αντίδρασης, αντίστασης απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτήν τη λέλαπα που έρχεται. Γιατί αυτό είπαμε, ότι πλήττεται βάναυσα το δημόσιο σχολείο, η δημόσια παιδεία σε όλες τις βαθμίδες πλέον. Δεν είναι μόνο η δευτεροβάθμια, η πρωτοβάθμια, είναι και η τριτοβάθμια. Αυτή η κινητοποίηση, κύριε Παρίση, έχει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Δεν είναι κινητοποίηση για την αξιολόγηση που θα δούμε και στη συνέχεια, δεν είναι κατά μισθολογικά. Δεν είναι για άλλα θέματα. Είναι κινητοποίηση για το μέλλον των παιδιών αυτής της χώρας. Οπότε θεωρώ, γιατί μπορεί να πει κάποιος, εσείς και πήγατε το σχολείο σας και τελειώσατε τις σπουδές σας και διοριστήκατε, οπότε για ποιο λόγο να αγωνιστείτε αφού τελείωσε. Είναι για τα παιδιά.
Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, ότι όταν μπαίνει στη διαδικασία και στον αγώνα κάποιος ο οποίος δεν είναι και άμεσα εμπλεκόμενος ουσιαστικά, είναι γιατί πραγματικά ενδιαφέρεται για το μέλλον αυτού του τόπου σε όλο το κομμάτι, τόσο για το κομμάτι της δημόσιας παιδείας, όσο για τους αγρότες, όσο για την υγεία. Οπότε θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί συνεχώς. Όσο για την ακρίβεια, είναι πράγματα τα οποία, για την ενέργεια που έχουμε δει και η ΕΛΜΕ πάντα έχει στηρίξει όλα τα αιτήματα όσον αφορά την ενέργεια, μέσα από τα συντονιστικά που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή. Άρα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί και να είμαστε ενεργοί. Γιατί μόνο αρκεί έτσι να, αρκεί να συμφωνούν, κύριε Πάρης, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να πει, εγώ θέλω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Εννοείται. Απλώς αυτό που είναι σωστό είναι να μπούμε σε μια διαδικασία διαλόγου για να μπορέσουμε να έτσι επιχειρηματολογήσουμε πάνω σε αυτό. Γιατί πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε ότι ναι, λέμε γιατί όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τελικά τι σημαίνει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Έχουμε καταλάβει ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το πιο πιθανό στην Καστοριά τουλάχιστον να μην υπάρχει και να μην υπάρχουν αυτά τα τμήματα εφόσον ιδρυθούν τα ιδιωτικά. Αυτό το έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Και εκεί που λέγαμε να έχουμε 4.000 φοιτητές το χρόνο, να μην έχουμε κανέναν τελικά, κύριε Παρίση. Ναι, να ξέρουμε το πάντα γιατί μιλάμε και το τι αποτέλεσμα θα έχει, ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτού του οποίου υποστηρίζουμε κάθε φορά. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Παρίση, πάμε να δούμε λίγο και το τι γίνεται με το κομμάτι της αξιολόγησης. Ένα θέμα το οποίο σας ταλανίζει τους εκπαιδευτικούς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι γίνεται πάνω στο θέμα της αξιολόγησης, έχουμε κάποια εξέλιξη, προχωράει, τι γίνεται? Αυτό που έχει προχωρήσει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο είναι να περάσει στη διαδικασία της αξιολόγησης των νεοδιόριστων συναδέλφων από τους διευθυντές των σχολείων. Έτσι, βρίσκοντας μια αντίδραση γενικότερα πάνω στο κομμάτι της αξιολόγησης από τους συντονιστές, συμβούλους που υπάρχουν, περνάει στην επόμενη φάση. Αλλά να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι αξιολογούνται αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είχαν μονιμοποιηθεί 1,5 χρόνο πριν οι νεοδιόριστοι. Δεν έχει γίνει αυτό. Εδώ φυσικά το Υπουργείο δεν ασχολείται ότι παραβιάζει ολόκληρες νομοθεσίες και οτιδήποτε παραβιάζει, ασχολείται με άλλα πράγματα. Ότι 1,5 χρόνο τους έχει δέσμιους και ουσιαστικά τους χρησιμοποιεί ως δούριο ύπο για να περάσει την αξιολόγηση, αφού τους πιέζει και τους λέει ότι αν θες να μονιμοποιηθείς, θα πρέπει να σε αξιολογήσουν. Και τώρα βάζει στο παιχνίδι τους διευθυντές. Καταλαβαίνει κανείς ότι προσπαθεί να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση, αφού ο διευθυντής είναι ένα μέλος του συλλόγου διδασκόντων μέσα στο σχολείο. Έτσι, οι σχέσεις είναι διαφορετικές και με διάφορους τρόπους, σε άλλες περιπτώσεις ίσως με αυταρχικό τρόπο, ίσως με εκδούλευση, ίσως μέσα από ένα πιο χαλαρό κλίμα, θα προσπαθήσει να πείσει τον συνάδελφο να αξιολογηθεί. Έχουν ακουστεί πολλά. Μη φοβάσαι, δεν θα το προσπεράσουμε λίγο εύκολα, δεν θα είναι και τίποτα. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα σε αξιολογήσει ένας άνθρωπος, του οποίου ενδεχομένως εσύ να διεκδικήσεις τη θέση στις επόμενες κρίσεις διευθυντών, άρα καταλαβαίνουμε τι μπορεί να ισχύει και δημιουργεί όλες αυτές τις σχέσεις εξουσίας μέσα στο σχολείο μεταξύ αξιολογούμενου και αξιολογητή. Δεν θα μιλήσω για την ουσία της αξιολόγησης που είναι τουλάχιστον αστεία για το τι θα προσφέρει ουσιαστικά σαν αποτέλεσμα. Είναι καθαρά η δημιουργία σχέσεων εξουσίας μέσα στο σχολείο και το τι σχολείο θέλουμε τελικά. Μάλιστα, έχω ακούσει βέβαια και την άποψη, κύριε Παρίση, δεν την εστερνίζομαι. Έχω ακούσει, γι' αυτό το τονίζω, ότι οι εκπαιδευτικοί φοβούνται την αξιολόγηση. Και γιατί δεν θέλουν την αξιολόγηση, τι φοβούνται? Δηλαδή, ακούγεται πολύ έντονα το ρήμα «φοβάμαι». Και το φυσικά το σχεστικό φόβος. Υπάρχει, θα μπορούσα να σας πω ότι δεν φοβόμαστε τίποτα, θα μπορούσα να σας πω ότι φοβόμαστε και πολλά. Με την έννοια ότι όταν εξαρτάσαι από την αξιολόγηση ενός ανθρώπου, δύο, να βάλουμε και το σύμβουλο, ο οποίος με και τον οποίο μπορεί να έχει χίλιες διαφορές αυτή τη στιγμή, γιατί να μην φοβάται? Ένας καταρτισμένος εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει περάσει μια συνεχή αξιολογική διαδικασία να πάρει το πτυχίο, έχουμε τον ΑΣΕΠ, έχει πάει στις εσχατιές της χώρας και έχει δουλέψει. Και εκεί πέρα ο αναπληρωτής που έχει δουλέψει 15 χρόνια ως αναπληρωτής δεν αξιολογείται φυσικά, δεν έχει αξιολογηθεί καθόλου. Μην τώρα πραγματικά αρχίσουμε να δούμε. Γιατί δεν βλέπουμε, γιατί επικαλούμαστε συνέχεια τα εκπαιδευτικά συστήματα. Ποιο είναι το κορυφαίο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο αναφέρουν όλοι? Το φιλανδικό. Έχει αξιολόγηση στη Φιλανδία. Για να δούμε.
όλοι. Τι διαφορές έχουμε με τη Φιλανδία, αφού είναι το κορυφαίο εκπαιδευτικό σύστημα, κύριε Παρέση, γιατί δεν το γνωρίζω. Και ας πούμε, φέρτε μας κάποια παραδείγματα για να δούμε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών. Διάβασα ένα άρθρο μιλώντας μια Ελληνίδα μάνα που είχε το παιδί της εκεί πέρα και δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ αισθανόμουν σαν να ήταν μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας. Εκεί με το που γεννιέται. Όχι με το που γεννιέται, με το που. Με το που είναι έγκυος η γυναίκα, της χρεώνουν μια νοσηλεύτρια την οποία παρακολουθεί μέχρι το παιδί να γίνει 18 χρονών. Τι συζητάμε τώρα? Ότι το παιδί στο σχολείο, σε όλη τη διαδικασία που πηγαίνει σχολείο, έχει εξασφαλισμένο ένα γεύμα. Και εδώ δεν έχουμε τα σχολικά γεύματα. Σε όλη τη διαδικασία, όχι μόνο σε αυτά που θα ετηθεί το σχολείο και μόνο στο δημοτικό, σε όλη την εκπαιδευτική του διαδρομή. Έτσι, δεν θα μιλήσω τώρα για το ότι επιμόρφωση που λέει 4 ώρες διδακτικές ο εκπαιδευτικός την ημέρα μέγιστο και 2 ώρες επιμόρφωση την εβδομάδα. Που εμείς παρακαλάμε για την επιμόρφωση, αλλά γίνεται, μην πω πώς με ποιους τρόπους. Αυτά είναι μερικά ψήγματα από αυτά που σας λέω από το τι συμβαίνει στην Φιλανδία που την επικαλούνται όλοι. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να μιλήσουμε ουσιαστικά. Δεν θα πάω σε μισθολογικά και τέτοια, εκεί με το εξωτερικό δεν το συζητάμε καν έτσι. Τι να λέμε τώρα, κύριε Παρέση. Αλλά επικαλούμαστε, αλλά επικαλούμαστε τα αποτυχημένα συστήματα τελικά της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί αυτά που πάμε να εφαρμόσουμε εμείς τώρα εδώ πέρα, με την αξιολόγηση, με αυτά όλα που έχουν έρθει και σε έχουμε συζητήσει κατά καιρούς, είναι από τα αποτυχημένα μοντέλα των Ηνωμένων Πολιτειών και, και του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία έχουν εφαρμοστεί εδώ και 15 χρόνια. Πάμε στην ελεύθερη επιλογή σχολείου, λέει και προτάσει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Αυτό έχει εφαρμοστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να δούμε τι λέει αυτοί που, τι λένε αυτοί που το εφάρμοσαν και πλέον έχουν αλλάξει γνώμη. Οπότε μην κοροϊδευόμαστε. Ξέρουμε ποια είναι η στόχευση. Ταξικό σχολείο και βλέπουμε πώς πάει όλη η διαδρομή. Δύσκολο σχολείο στη δευτεροβάθμια, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πάμε σε μια ιδιωτικοποίηση όλης της εκπαίδευσης σε όλη τη διαδρομή της. Μάλιστα. Κύριε Παρέση, κάνω μια τελευταία ερώτηση. Δηλαδή και το πρότυπο και πειραματικό σχολείο, το οποίο τα τελευταία χρόνια τα βλέπουμε να λειτουργούν και νομίζω και πολύ πρόσφατα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους και στην Καστοριά. Στην ουσία είναι μια πρόγευση για τα ιδιωτικά σχολεία, γιατί υπάρχει το ενδιαφέρον. Είναι μια πρόγευση για, για την κατηγοριοποίηση του σχολείου που θα επέλθει τελικά μέσα από την εφαρμογή της αξιολόγησης, όταν θα η αξιολόγηση, έτσι, και νομίζω εύκολα καταλαβαίνει κανείς, έχει άμεση συνέπεια την κατηγοριοποίηση. Είτε αφορά σχολείο, είτε αφορά εκπαιδευτικό, είτε αφορά μαθητή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν λοιπόν έχεις βάλει όλα τα εργαλεία αυτά της αξιολόγησης σε όλο το κομμάτι εκπαιδευτικού, αξιολόγησης σχολείου, που συμβαίνουν, έτσι. Ναι. Υποτίθεται, συμβαίνουν τουλάχιστον στα χαρτιά, έτσι νομίζει το Υπουργείο, και των εξετάσεων PISA, ουσιαστικά που είναι όσον αφορά τους τύπου PISA που είναι αφορά τους μαθητές, υπάρχουν αυτά τα, έχει δημιουργήσει αυτά τα εργαλεία για να κατηγοριοποιήσει σχολεία, μαθητές και καθηγητές. Άρα πάμε σε μια κατηγοριοποίηση συνολική, η οποία θα συμβεί αυτό το οποίο συμβαίνει. Κάποια σχολεία θα παίρνουν τις επιχορηγήσεις, τις επιδοτήσεις, το λέει για τα πανεπιστήμια. Θα το κάνει και στα σχολεία. Μάλιστα. Κύριε Παρέση, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο τηλεοπτικό χρόνο. Σίγουρα, φυσικά, αν το θέλετε κι εσείς, θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα, που είναι η εβδομάδα κινητοποιήσεων για τους εκπαιδευτικούς και εδώ στην Καστοριά. Φυσικά δεν θα έχει αλλάξει κάτι μέσα στις επόμενες ημέρες, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε να βράζει η εκπαιδευτική και φοιτητική κοινότητα και να κινητοποιείται και να εναντιώνεται στο νομοσχέδιο. Οπότε ανανεώνουμε, όπως αν το επιθυμείτε κι εσείς, φυσικά, κύριε Παρέση, για την επόμενη εβδομάδα. Έγινε. Φυσικά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με περισσότερα και ίσως νέα και από το γενικότερο κλίμα το οποίο υπάρχει πανελλαδικά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Παρέση. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, αλλάξουμε θέμα. Αντιπαραθέσεις σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της χτεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Σαν κύριο μέλος. Είμαι κύριο μέλος, σχετικό μέλος. Είπατε το όνομά σας τώρα, σαν κύριο μέλος. Ναι. 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 Ωραία. Από την πλευρά τη δικιά μας, λοιπόν, Σαράντης Κωνσταντίνος και Τράσια Ματίνα. Σταματήρα.
που θα πάρουμε. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε από την πλευρά του και δεν μας ενδιαφέρει αν είστε μόνο μία γυναίκα. Θα είσαστε παντού και εσείς σε όλες τις επιτροπές. Δηλαδή και στις προηγούμενες επιτροπές δεν πήγατε σαν κύριο μέλος. Στις προηγούμενες επιτροπές, στις προηγούμενες δημοτικές συνεδρίες που κάναμε εδώ, δεν είσαστε σαν κύριο μέλος. Σε ποιο? Εσείς. Λοιπόν, οπότε σε κάθε επιτροπή που λέμε θα πρέπει να μπαίνετε και κύριο ή αναπληρωματικό μέλος. Στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν μπήκα στην αρχηγό και στο οδείο γιατί είχαμε τους δημότες, οπότε η ποσόστοση πήγε στους δημότες. Βάλαμε γυναίκα δημότησα. Γιατί οι δημότες λοιπόν ας γιατί να λάβουμε υπόψη μας τους δημότες σε εσάς και να το λαμβάνουμε σε εμάς τους δημότες. Για πείτε μου, οι δημότες σε κάτι ξεχωριστό. Δεν πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Γιατί οι δημότες προτείνονται από εμάς. Και τι σημασία έχει αυτό. Είναι δημοτική σύμβουλη. Είναι... Γιατί σε τι ποσόστο στην ηλικία. Τι να σας πω. Θα μπορούσατε να μην, μην τους προτείνετε εσείς και να τους προτείνουμε κοινά. Θα προτείνετε τον καθένα εσείς για τον άλλο να μας πείτε προτείνετε τον εσύ. Αυτό θα μπορούσατε να το κάνετε. Δεν εάν θέλαμε να λειτουργήσουμε περισσότερο δημοκρατικά. Το οποίο όπως είδατε υπήρχε δημότη από την παιδιά της μειοψηφίας. Ναι. Σε εκείνες που δεν την καπό δεν υπήρχε. Ήταν η δική μας υποψηφιότητα. Δική μας πρόταση. Λοιπόν, αυτά θα τα ψάξουμε, θα τα δούμε, γιατί δεν είναι... Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να το πω, σαν τακτικά μέλη, δύο άντρες. Τι πράγμα? Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να το ψάξουμε. Είπατε μικρό προηγουμένως, θα κοιτάξετε το σύνολο. Ακόμα είσαστε μπερδεμένοι, κύριε Πρόεδρε. Στην αρχή είπατε ότι θα κοιτάξουμε στο σύνολο την ποσόστοση. Κοιτά, θα λέω, όχι γιατί το πιάσαμε αλλιώς, μετά να το ξεχωρίσουμε. Να το ξεχωρίσουμε. Εγώ δεν είμαι στο σύνολο. Η μεριά της πλειοψηφίας πιάνει την ποσόστοσή της. Η μεριά της μειοψηφίας, που είστε και οι δύο μαζί, πιάνετε την ποσόστοσή σας. Στο σύνολο. Στο σύνολο. Γιατί στο να σύνολο. Πιάνουμε... Έχετε δύο να προτείνετε. Γιατί να... Ένας άντρας μια γυναίκα. Ναι, και δύο αναπληρωματικούς. Τέσσερις έχουμε να προτείνουμε, όχι δύο. Στους τέσσερις λοιπόν, οφείλουμε να έχουμε και μια γυναίκα μέσα. Όχι. Στους τέσσερις. Όχι στους δύο. Στην. Τότε γιατί δεν προτείνουμε και στους αναπληρωματικούς πάλι μια γυναίκα. Άρα δηλαδή θα πρέπει να έχουμε μια γυναίκα κυρίως και μια στους αναπληρωματικούς. Τι πατέρα ξανά μου πει. Πώς θα σου προτείνετε. Άρα πρέπει να πηγαίνουμε και στους κυρίους και στους αναπληρωματικούς γυναίκες. Ναι. Γιατί. Αυτό λέω. Το 1/3. Το 1/3 που το λέει. Λέει το 1/3 στους ξεχωριστά, στους μέσους. Την προηγούμενη φορά το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Συγγνώμη, στην προκειμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο θέμα, είναι 50-30. Δεν είναι το 1/3. Όταν έχουμε δύο τεπικά και δύο αμύρου, δεν καλύπτεται το 1/3. Τι πειράζει, ναι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι 33,3% το 1/3. Για εμάς είναι πολύ ξεκάθαρο. Τώρα, τότε θα περάσει αυτό. Νομίζω ότι θα θέλατε 10 λεπτά λίγο να μιλήσουμε με τον κύριο Βουργιά. Θα σας δώσω 5 λεπτά γιατί είναι μια καθυστερήσει. Και το ξέρετε 5 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα σχόλια κλεβασμού, γιατί δεν κάθεστε μαζί να τα λέτε, κοιτάξτε να τα κόψετε απριόρι, εν τη γενέση. Έχουμε διάλειμμα. Ναι. Και στο διάλειμμα μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Να, συγγνώμη, και, να μας, και να μας ειρωνεύετε γιατί δεν κάθεστε μαζί. Να τα λέτε. Αυτά λίγο προσοχή. Κύριε Γρηγοριάδη, λάτσε παρακαλώ. Αν έχει γίνει κάποιο όπως συγκυρίζει του κ. Ζουνουριάτης και θέλει ποσόστοση, δείτε το. Αλλιώς, αν δεν θέλει ποσόστοση, έτσι είναι τα πράγματα. Αλλιώς και στα δύο μέλη της αντιπολίτευσης θα ήθελε ένα ποσόστοση. Προφανώς το έχουν δει. Ακριβώς. Εντάξει, αν δεν θέλει ποσόστοση, αν δεν ορίζεται ποσόστοση. Προηγούμενο είχατε να προτείνετε ένα άτομο. Ναι. Δεν σας είπα να είναι άτομο. Είχατε ένα άτομο. Πάνω από ένα και όταν είναι διοικητικό συμβούλιο. Εδώ έχουμε μια επιτροπή. Δεν χρειάζεται να έχουμε ποσόστοση. Να το διαβάσουμε λίγο τι προσθέτει. Θα τη συγχαρώ. Θα τη συγχαρώ. Θα τη συγχαρώ.
τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και του ΣΟΤΑ, μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων, ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυωμένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1 τρίτο των διοριζομένων ή υποδεικνυωμένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που ορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα. Δεν έχουμε ούτε διοικητικό συμβούλιο, ούτε νομικό πρόσωπο, ούτε όργανο διοίκησης. Είναι μια επιτροπή, όπως και παραπάνω. Είναι επιτροπή κοινωνικού ιατρίου. Είναι επιτροπή για το δίκτυο υγιών πόλεων. Είναι επιτροπή διαχείρισης κοινωνικού πρωτοπολίου. Δεν ισχύει το συγκεκριμένο. Άρα σε καμία επιτροπή, τώρα και πέρα και άλλες επιτροπές, σε καμία επιτροπή δεν ισχύει ποσόστοση. Εντάξει. Ναι, στην εισήγησή σας, τις εισηγήσεις έχετε. Όταν είναι ένα βήμα, ένα βήμα, δεν υπάρχει ποσόστοση ή όχι. Στην ΔΕΙΑ, για παράδειγμα, το έχετε στην Κύριε Γρηγοριάδη και προς όλο το σώμα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο θέμα ούτε από τη διοίκηση ούτε από την πρόεδρο να μπει υποχρεωτικά ποσόστοση ή όχι. Αυτό είναι από τον κόσμο. Και αν σε κάποια περίπτωση πιστεύετε ότι είναι λάθος αυτό που εφαρμόσετε, δηλαδή αν δεν πρέπει να ζητηθεί ποσόστοση και τη ζητάει καταχρηστικά η πρόεδρος, μπορείτε παρόλα αυτά να προτείνετε τα μέλη όπως τα νομίζετε. Και από εκεί και πέρα η αποκεντρωμένη θα ψηφίσει. Το ότι όπως είπε η πρόεδρος και λέει ότι μόνο στα νομικά πρόσωπα και στα διοικητικά συμβούλια ζητά ποσόστοση και στις επιτροπές, αυτό το γράφει η τελευταία οδηγία που ήρθε για τον κώδικα. Δεν είναι, θέμα. Αυτό το θέλουμε τώρα. Γι' αυτό θέλουμε να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα για να είμαστε νόμιμοι. Όχι, είναι θέμα του κώδικα. Δεν είναι θέμα. Πρέπει να, από την αρχή πρέπει να διαβάσουμε τον κώδικα να πούμε. Ξέρετε, σε όλες τις επιτροπές δεν ισχύει καμία απολύτως ποσόστοση. Να πω κάτι, επειδή αν θεωρήθηκε ότι είναι υποχρεωτική η ποσόστοση στην προηγούμενη επιτροπή, αν είναι αυτό κύριε Γρηγοριάδη. Στο τέταρτο θέμα εννοείται. Ναι, στην προηγούμενη που έβαλε πάλι. Υγειών πόλεων. Στο βατοπολείο είναι που είναι γιατρή. Στο βατοπολείο είμαστε τρία. Στην προηγούμενη επιτροπή, το νούμερο 3. Πήγε η κυρία Τράσκα. Έτσι, βάλαμε την κυρία Τράσκα ακριβώς για να υπάρχει η ποσόστοση. Άμα θέλετε να βάλετε. Και όχι θέλετε βάλετε. Τώρα πληρωματικό μέρος βάλετε τη συζήτηση. Ναι, ναι. Είναι ο κύριος Παυλάκης λοιπόν τακτικό μέρος της μειοψηφίας. Ωραία. Αναπληρώθηκε. Παντελής Ευαγγέλου. Τις εισηγήσεις τις έχετε 5 μέρες πριν. Ειδικά για τα νέα μέλη. Όταν έχετε απορίες, ακόμα και την πιο χαζή ερώτηση να νομίζετε ότι είναι, πάρτε ένα τηλέφωνο στη γραμματεία, πάρτε ένα τηλέφωνο στον εισηγητή για να κάνετε τέτοιες ερωτήσεις. Καμία ερώτηση δεν έχουμε καμία απορία, κύριε Προβάτη. Δεν έχουμε καμία απορία. Την εισήγηση διαβάζουμε άριστα, ξέρουμε να διαβάζουμε, ξέρουμε τι λέει. Αν έγραφε μέσα στην εισήγηση, βεβαίως, όταν μας λέτε εσείς οτιδήποτε έχουμε ποσόστοση, εννοείται ότι θα βάλουμε ποσόστοση. Έτσι το βάζουμε. Και βέβαια θα δούμε μετά και στο γραφείο μέσα πού ακριβώς γράφετε, σε ποιο νόμο και θα το ελέγξουμε από εκεί πέρα. Αλλά εάν δεν το λέτε και δεν το λέει και η εισήγηση, τότε πώς. Τώρα ξεκαθαρίζουμε το θέμα. Άρα λοιπόν αφού η εισήγηση δεν το λέει. Τώρα ξεκαθαρίζουμε το θέμα. Ναι. Η εισήγηση δεν το λέει. Γιατί ούτε στις άλλες εισηγήσεις το λέει. Θα ψάξουμε όλες τις εισηγήσεις. Το λέει. Ωραία, δεν θα το πει, δεν θα το έχει πει στην Μακεδρό. Θα δούμε τι Μακεδρό θα το λέει. Θα το δούμε. Ούτε εκεί το έγραφε, προσέξτε λίγο. Και ξεχωριστά τα κύρια μέλη, ξεχωριστά τα αναδιοργανωτικά μέλη. Εντάξει. Εάν πραγματικά έχουμε απορία, ενώ και θα πάρουμε ένα τηλέφωνο να λύσουμε την απορία μας. Βεβαίως, γιατί δεν θα θέλουμε ούτε να χάνουμε τώρα το χρόνο μας εδώ πέρα. Εντάξει. Όπως και εσείς δεν θέλουμε και εμείς να το κάνουμε. Δεν το κάνουμε για την πολιτική εδώ. Το κάνουμε για να είμαστε πιο σωστοί. Να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε.
προετοιμασμένοι. Δηλαδή αυτές οι απορίες. Πολύ προετοιμασμένοι ερχόμαστε και αυτά τις ερωτήματα που θέλουμε να κάνουμε θα κάνουμε και παίρνουμε τα τηλέφωνα μας στο νότιο τμήμα. Έτσι. Τότε δεν θα τα έχουμε. Και παίρνουμε οδηγία. Θα τα έχουμε. Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται. Να τα λέμε. Οπότε θα λέμε. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στην Καστοριά αλλά και σε όλη την χώρα. Πάμε στο στούντιο 2 και να υποδεχτούμε τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Καστοριάς, κύριο Δημήτρη Μόσχο. Καλησπέρα, κύριε Μόσχο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα, κύριε Μόσχο. Πραγματικά οι τελευταίες ημέρες είναι πάρα πολύ έντονες για εσάς και για τους συναδέλφους σας λόγω των κινητοποιήσεων. Έντονες είναι σε όλη τη χώρα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Νομίζω τέτοιες εικόνες και τέτοια μαζική συμμετοχή δεν έχουμε ξαναδεί στον αγροτικό κλάδο όσον αφορά τις κινητοποιήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, δεν θα το έλεγα. Έχουν βγει πάρα πολλά μπλόκα σε πολλά σημεία της χώρας και στην Ελλάδα αυτή τη φορά. Βέβαια υπάρχει ένα έντονο κλίμα στην υπόλοιπη Ευρώπη και βλέπετε τι γίνεται τις επόμενες μέρες. Ήδη υπάρχει μια κινητοποίηση 11 η ώρα της 1 του μήνα με τους αγροτικούς φορείς που συμμετέχουμε εμείς στις Βρυξέλλες, σαν αγροτικός σύλλογος από την περιοχή από εδώ και πανελλαδικά ο μοναδικός. Πήρε απόφαση χθες, κλείνει και οι Βρυξέλλες στις 11 η ώρα της 1 του μήνα. Φαίνεται ότι οι κινητοποίησεις θα συνεχιστούν τουλάχιστον με την ενημέρωση που έχουμε εμείς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν σε όλες τις χώρες. Ήδη ξεκίνησε, μπαίνει και η Ιταλία τώρα στις κινητοποίησεις. Έχουμε μια πληροφορία και για την Ισπανία που την έχουμε από χθες το βράδυ από τη σύσκεψη των αγροτικών φορέων που έγινε στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι πια το ποτάμι έχει αρχίσει φουσκώνει και στην Ελλάδα υπάρχουν τα οξυμένα και ιδιαίτερα προβλήματα που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ΚΑΠ ή με τα προβλήματα που έχει κάθε χώρα τα οποία αντιμετωπίζει κάθε μια με ένα διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Αυτό πραγματικά φαίνεται, ο κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει και κύρια από ό,τι βλέπουμε από τη συμμετοχή και στη δικιά μας περιοχή αλλά και στην περιοχή σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Υπάρχει μια μαζικότητα με τους αγροτικούς φορείς οι οποίοι κοινοποιούνται. Και νομίζω έχουν καταλάβει πραγματικά ότι αυτό που έρχεται και αυτό που είχε σχεδιαστεί για τα επόμενα χρόνια όσον αφορά την παραγωγή του τρόφιμου γενικότερα αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Τα προϊόντα έχουν ξεφύγει σε τιμές, υπάρχουν τεράστιες αυξήσεις και θα δούμε ακόμα χειρότερα πράγματα αν δεν παρθούν μέτρα. Νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα και πρέπει να το δει όλη η κοινωνία και ειδικά για εμάς στην περιοχή εδώ της Καστοριάς. Κυρία Κουσμίδου, είναι ουσιαστικό όσον αφορά το κομμάτι της ανάπτυξης του αγροτικού τομέα και του κτηνοτροφικού, γιατί δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς και κάτι άλλο να πεις ότι έχω μια επιλογή για να μπορέσουμε να κρατηθούμε σε αυτή την περιοχή που είμαστε. Πόσο χειρότερα μπορεί να πάνε τα πράγματα, κύριε Μόσχο, γιατί είπατε ότι μπορεί να πάνε και χειρότερα. Δηλαδή, τι άλλο να γίνει, τι άλλο να συμβεί στο συγκεκριμένο κλάδο. Ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας όπου δοκιμάζεται καθημερινά, έχετε να έρθετε αντιμέτωποι με τις καιρικές συνθήκες, με τις αυξήσεις των τιμών. Δηλαδή, οι τιμές των λοιπασμάτων έχουν ακριβήνει, έχουν παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που παρουσιάζουν μείωση. Το πετρέλαιο. Δηλαδή, δεν είναι. Κοιτάξτε, βάζετε πολλά ζητήματα. Έτσι. Ένα από τα κυρίαρχα βέβαια αιτήματα που βάζουμε εμείς ας πούμε τη στιγμή αυτή στα μπλόκα πανελλαδικά είναι το κόστος παραγωγής. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο φανταστείτε τώρα ότι η Γερμανία ας πούμε για παράδειγμα έχει αγροτικό πετρέλαιο 60 λεπτά. Mm. Εμείς εδώ τη στιγμή αυτή είναι 1,73, 1,75, σήμερα ακούμε δηλαδή πλησιάζουμε το 1,80. Έτσι. Μιλάμε για τριπλάσια τιμή. Έτσι. Mm. Φανταστείτε το τι γίνεται. Έτσι, απ' την άλλη μεριά βλέπουμε ότι η ψαλίδα που έχει να κάνει από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή έχει ξεφύγει σε πολλές φορές και σε δεκαπλάσιες τιμές επάνω, έτσι. Ένα απλό θα σας πω, πριν από ένα χρόνο το στάρι πουλήθηκε με 35-37 λεπτά εκεί μέσα από τους παραγωγούς και μάλιστα με μια καλή χρονιά την προηγούμενη που είχε και αρκετή απόδοση, έτσι. Κάποια κτήματα πήγανε πολύ καλά, τουλάχιστον αυτή ήταν η εκτίμηση που είχαμε σαν παραγωγή. Φέτος το σιτάρι έχει πάει στα 17 λεπτά και μάλιστα με μια απόδοση στη μισή παραγωγή από την προηγούμενη χρονιά. Αυτό το πράγμα όταν εμείς έχουμε μια αύξηση του κόστου παραγωγής αμέσως από μια χρονιά στην άλλη στο 30% και έχεις αυτή τη μειώση, δηλαδή έχεις τιμές του 90 και του 80, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και να βλέπεις ένα ψωμί να συνεχίζει να είναι στα 2 ευρώ, το στάρι να παραμένει εκεί που είναι και να κυκλοφοράει μία φήμη γενικότερα από τα συστημικά κανάλια και κύρια τα πανελλαδικά και αυτά που είναι πανελλαδικής εμβέλειας ότι την ευθύνη την έχουν οι παραγωγοί
για την ακρίβεια την οποία ζούμε, που τελικά είναι το μεγαλύτερο παραμύθι το οποίο έχει περάσει. Πώς δικαιολογούν αυτά τα οποία λένε, κύριε Μόσχο, γιατί ναι, και εγώ μπορώ να πω ότι την ευθύνη την έχουν οι παραγωγοί, αλλά θα πω, το λέω αυτό γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Είναι μία άποψη που απλώς την πετάνε για να υπάρξει ο αποπροσανατολισμός ή από πίσω θέτουν κάποια επιχειρήματα και λένε φταίνει η παραγωγή γι' αυτό το λόγο. Κοιτάξτε να δείτε, όταν βγαίνουν οι εταιρείες, οι βιομηχανίες, σας πω ένα απλό παράδειγμα για το γάλα. Mm-hmm. Εμείς σαν αγρότες ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα κοστολογήσουμε το προϊόν μας και θα πούμε ότι η τιμή του προϊόντος που παράγαμε σήμερα είναι αυτή το κοστολόγιο του, αυτό είναι το κέρδος που πρέπει να πάρω εγώ, άρα αυτή είναι η τιμή η οποία πρέπει να το πουλήσω. Mm-hmm. Η συνήθις τακτική είναι ότι έρχονται οι έμποροι με βάση τη λένε τη ζήτηση ή με βάση την κατανάλωση και προσδιορίζουν από μόνοι τους τιμές και μας λένε αν είναι αυτές οι τιμές. Ένα απλό παράδειγμα. Το γάλα πέρυσι, το πρόβιο, στη δικιά μας περιοχή ήταν από 1,65 μέχρι 1,70. Εκεί μέσα κυμαίνονταν. Mm. Έτσι. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι κάτω από το 1,50 και συνεχίζει μία πτώση με το κοντά στο 1,40. Βγαίνουν οι βιομηχανίες και λένε: θέλετε να κατεβάσουμε την τιμή στη φέτα? Πρέπει να κατέβει το γάλα. Mm. Θέλετε να κατεβάσουμε την τιμή σε αυτό το προϊόν? Πρέπει να κατέβει πρώτα η τιμή του προϊόν στον παραγωγό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το ίδιο έγινε, σας είπα, για το στάρι. Κατέβηκε η τιμή στο στάρι. Πήγε στα 17 λεπτά. Από τα 37 πήγε στα 17. Δηλαδή είναι κάτω από το 50%. Ακριβώς. Κατέβηκε το ψωμί κάτω από το 50%? Όχι. Ποιος είναι αυτός που κερδίζει όλη αυτή τη διαδικασία? Απλά είναι τα πράγματα. Εάν θέλει η κυβέρνηση να καθίσει και να δει συγκεκριμένα τι μπορεί να κάνει, θα πρέπει να πάει εκεί και να δει γιατί γίνεται αυτή η διαφορά της τιμής, αυτή η ψαλίδα από τον παραγωγό στον καταναλωτή, από τον παραγωγό και φτάνει στο σούπερ μάρκετ και ο καταναλωτής το αγοράζει πανάκριβα. Ποιος είναι αυτός που κερδίζει όλη αυτή την υπεραξία του προϊόντος που δημιουργείται και φτάνει στο ράφι του καταναλωτή? Ποιος είναι αυτός, ενικός, οι χαμένοι πώς είμαστε, κύριε Μόσχο? Κοιτάξτε να δείτε, οι χαμένοι είμαστε παραγωγοί και καταναλωτές. Όλοι οι ενδιάμεσοι κερδίζουν. Και αυτός που κερδίζει πιο πολλά απ' όλα, όσο και αν σας φανεί παράξενο, είναι το κράτος. Από τους φόρους. Φυσικά. Όταν ένα προϊόν, για παράδειγμα, φτάνει στη Λιανική, η κυρία Κουσμίδου, στα 100 ευρώ. Το κράτος όταν έχει ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα που είναι με το 13% θα πάρει 13 ευρώ. Όταν είναι με το 24% θα πάρει 24. Όταν αυτή η τιμή αγγίξει το προϊόν στη Λιανική τα 200 ευρώ, το κράτος αμέσως θα τα κάνει 7,26 και τα άλλα θα κάνει 48. Επομένως μπορεί να κάνει μια πολιτική απέναντι και κυρία η οποία εφαρμόζεται και για τα αστικά κέντρα με αυτό που λέει κάνω επιδηματική πολιτική δίνοντας pass by pass, πώς τα λένε όλα αυτά, ας πούμε επιδοτήσεις από εδώ, επιδοτήσεις και από εκεί και όλα αυτά. Αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και να πούμε ότι θα πάμε σε μια τακτική της επιδότησης όλο αυτό το πράγμα. Ένα απλό θα σας πω. Εμείς είχαμε ηλεκτρικό ρεύμα το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια δηλαδή, 0,06 λεπτά στην κιλοβατόρα. Ναι. Τη στιγμή αυτή έχουμε 19. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να παραχθεί προϊόν με αυτές τις λογικές. Και αυτό που θα γίνει το επόμενο διάστημα είναι ότι ξεφεύγουμε, ήδη έχουμε χάσει ένα εισόδημα, έχουμε χάσει φέτος το 50% των επιδοτήσεων που παίρναμε. Έτσι. Το 50%. Έχει χαθεί το 50% και ειδικά στη δικιά μας περιοχή, σε ορισμένους συναδέλφους και κύριοι ακτινοτρόφους, έχει χαθεί πολύ περισσότερο. Έτσι. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι εμείς έχουμε χάσει από αυτό το πράγμα, γιατί είναι εισόδημα για μας και θα πρέπει να τελειώσει αυτό το παραμύθι που ακούγεται από κάποιους όλα αυτά τα χρόνια και καλλιεργείται, παίρνουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες και αγοράζουν 4x4 και το ένα και όλα αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Και να πάμε συγκεκριμένα και λέμε ότι αυτή η τιμή, η επιδότηση δίνεται σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Όταν λέμε σε όλο, δηλαδή από την Αμερική μέχρι την Ασία, ναι, τα αγροτικά προϊόντα επιδοτούνται από τα ίδια τα κράτη μόνο και μόνο για να μπορέσουν να είναι χαμηλές οι τιμές. Εντάξει, και άλλα κλάδια έχουν επιδοτήσεις, κύριε Μόσχο. Δηλαδή, εντάξει, κάποιος μπορεί να έχει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή που είναι εργαλείο της δουλειάς του. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο κάποιος να κατηγορήσει τους αγρότες επειδή έχει Όχι, μας έχουν κατηγορήσει πολλές φορές. Όχι, έτσι. Το δέχομαι, αλλά δεν μπορώ να το κατανοήσω. Αυτό, ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Ότι για μας αυτό είναι εισόδημα. Δηλαδή, εμείς φέτος έχουμε χάσει το 50% της επιδότησης. Έχουμε χάσει το 30% από το κόστος παραγωγής. Δεν έχει μείνει τίποτα. Αυτό δύο πράγματα μπορεί να σημαίνει. Ή θα φύγουν πολύ ψηλά οι τιμές το επόμενο διάστημα. Ναι. Θυμάστε πριν από 2 χρόνια μαζί τα είχαμε πει στον κορονοϊό, όταν σας έλεγα μέσα στον κορονοϊό ότι θα αυξηθούν τεράστια οι τιμές. Έβγαινε η κυβέρνηση τότε και έλεγε όχι, 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 όχι. Λέγατε. Είδατε τι έγινε.
Το ίδιο πράγμα επομένως θα γίνει και τώρα. Και φανταστείτε δηλαδή ότι σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, μιλάμε στο γάλα που είναι κοντά στα 2 ευρώ, πόσο είναι. Φανταστείτε τι θα γίνει μετά από 1,5 χρόνο, όταν εγώ θα αναγκαστώ ή να φύγω από την παραγωγή ή να αυξήσω την τιμή. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Έχουμε και μια, συγγνώμη να τελειώσω λιγάκι. Έχουμε και μια εφαρμογή της νέας ΚΑΠ που βλέπετε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, με τις κινητοποιήσεις. Απ' την άλλη μεριά έχουμε μια κυβέρνηση εδώ πέρα η οποία είναι ανάλγητη και λέει όχι, δεν σας δίνω το αγροτικό πετρέλαιο, όχι, δεν σας μειώνω το ρεύμα. Και απ' την άλλη μεριά βλέπουμε οι χώρες οι ευρωπαϊκές, οι οποίες, πώς αλλιώς να το πω, δηλαδή μου ζητάς να παράξω το ίδιο προϊόν, το γάλα, να είναι φθηνό όπως λέει στη Γερμανία. Όταν το πετρέλαιο στη Γερμανία έχει 60 λεπτά, εδώ έχει 3 φορές επάνω. Έτσι, 1,80 έχει τη στιγμή αυτή. Όταν ο Γερμανός έχει ηλεκτρική ενέργεια, ο κτηνοτρόφος και ο αγρότης 0,04 και εγώ έχω 19 λεπτά, ποια είναι η διαφορά, κυρία Κουσμίδου? Πώς μπορούμε να πάμε δηλαδή και πώς μπορούμε να αντέξουμε? Και όλο αυτό εδώ το κομμάτι, ας πούμε, συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα, γιατί και εμείς είμαστε καταναλωτές. Εμείς δεν έχουμε φάει δηλαδή μια αύξηση 10% από ό,τι έχουν φάει όλοι στην κατανάλωση? Προφανώς. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, γι' αυτό και εμείς έχουμε πάρει και μια πρωτοβουλία. Για την Παρασκευή, 2 η ώρα, να καλέσουμε όλους τους φορείς στην περιοχή που είμαστε εκεί, στη Λεωφόρο του Κύκλων, στον μπλόκο, για να πάμε σε μια κοινή εκδήλωση με ορίζοντα τη Δευτέρα. Mm-hmm. Αυτός είναι ο σχεδιασμός μας. Αύριο είπατε θα κάνετε τη συνάντηση με τους φορείς. Την Παρασκευή. 2 η ώρα. 2 η ώρα την Παρασκευή. Ναι. Εννοείται. Δεν ξέρω ποιος απευθύνεται κάλεσμα, γιατί προηγουμένως είχα την συζήτηση με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Καστοριάς, τον κύριο Παρίση, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός και έστειλε την συμπαράσταση στον αγροτικό κόσμο και είπε ότι η ΕΛΜΕ Καστοριάς είναι στο πλευρό των αγροτών, γιατί είναι δίκαια τα αιτήματά σας. Ναι. Γενικότερα συμπαράσταση βρίσκεται από άλλους φορείς. Κοιτάξτε, έχουν περάσει αρκετοί από τον μπλόκο, έχουν φέρει ψηφίσματα όπως έχουν φέρει οι γουνεργάτες, νομίζω, ένα σωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων. Mm-hmm. Έχει περάσει το επιμελητήριο. Έχουν περάσει αρκετοί. Η ουσία δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε, θα δείτε. Τώρα έχουμε βέβαια και το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο είναι να γίνει αύριο. Mm-hmm. Εμείς θα πάμε. Και αυτή τη φορά θα πάμε, και μάλιστα θα πάμε όχι να μας χτυπήσουν στην πλάτη. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, είμαστε μαζί σας, συμφωνούμε. Εδώ τώρα. Παρακολουθούσα πριν έρθω εδώ σε εσάς, μου δείχνει εκεί στον μπλόκο ένα παλικάρι ένα βιντεάκι από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Βόνιτσα, σε ένα μπλόκο των αγροτών. Ναι, έκανε επίσκεψη μετά στη Βόνιτσα και νομίζω. Ναι, και γυρίζει και τους λέει: έχετε δίκιο. Δηλαδή μου θύμισε έναν αρχηγό κόμματος αντιπολίτευσης. Δηλαδή δεν ξέρω, ζούμε τραγελαφικά πράγματα. Δηλαδή βγαίνει ο Πρωθυπουργός, μας λέει: έχετε δίκιο. Βγαίνει ο Υπουργός πριν από 15 μέρες, λέει: δεν φταίω εγώ, φταίει ο προηγούμενος Υπουργός. Λες και ήταν άλλη κυβέρνηση. Έτσι δεν ήταν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από 10 μέρες, δηλαδή μέσα στο 15ήμερο, γυρίζει και μας λέει: είναι υποκινητές. Την τελευταία εβδομάδα γυρίζει και μας λέει: ναι, είναι ουσιώδη τα προβλήματα που έχουν οι αγρότες, όντως, αλλά θέλουμε πλάτη ακόμα. Πόσο πλάτη να βάλουμε? Δεν αντέχεται άλλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που γίνεται ειδικά στη δικιά μας περιοχή. Κοιτάξτε να δείτε. Έχει χαθεί το μήλο, η παραγωγή του μήλου πέρυσι. Και θα χαθεί και την επόμενη χρονιά, αυτό να το έχετε σίγουρο λόγω του πολέμου. Έτσι, αν υπήρξε παραγωγή φέτος, θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Ναι. Δεν υπήρχε παραγωγή και έχουμε μια ελπίδα να πάρουν κάποιοι συνάδελφοι τις αποζημιώσεις, μπας και κρατηθούν στην παραγωγή. Το ίδιο έχει ξεκινήσει και έχει γίνει στο φασόλι. Το φασόλι ξεκίνησε με μία τιμή και τη στιγμή αυτή είναι στα 3 ευρώ. Και στη λιανική είναι 12. Έχουμε τα ζητήματα των ελληνοποιήσεων. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, κάνουμε καταγγελίες, τους πάμε εργαλεία, τους ξαναπάμε εργαλεία. Λέει δεν υπάρχει. Κάνουμε μια συνάντηση με τη βουλευτή. Της λέμε ποια είναι τα προβλήματα. Λέει βρέστε το χρηματοδοτικό εργαλείο. Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Δεν μπορεί να γίνουν αυτά. Η κυρία Αντωνίου εξέδωσε ένα δελτίο τύπου και πραγματοποίησε, σας διαβάζω τι αναφέρει, στην Αθήνα συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κύριο Σταμενίτη, σε συνέχεια της συνάντησης που είχε την Κυριακή με το συντονιστικό όργανο των κινητοποιήσεων των αγροτών της Καστοριάς. Η κυρία Αντωνίου μετέφερε στον Υφυπουργό τα αιτήματα των αγροτών σύμφωνα με το ψήφισμα υπόμνημα που της επιδόθηκε, επισημένοντας τον κύριο Σταμενίτη ότι η αγροτική παραγωγή του τόπου μας της Καστοριάς έχει πληγεί σημαντικά και έχει υποστεί ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο Υφυπουργός διαβεβαίωσε την κυρία Αντωνίου ότι έχουν δρομολογηθεί λύσεις. Σας αρκεί αυτό? Τώρα εγώ θα πρέπει να αρχίσω να γελάω ή να κλαίω. Δεν ξέρω ειλικρινά. Δηλαδή αυτό που έχουμε ακούσει εμείς μέχρι τώρα
δεν υπάρχει ουσιαστικά τίποτα. Εξαγγέλθηκαν κάποια μέτρα από τον κύριο Αβγιανάκη σήμερα που παρακολούθησα τον Υπουργό, τα οποία αφορούν μόνο τη Θεσσαλία, όσον αφορά το κομμάτι με τις πλημμύρες. Δικαιολογημένα, συμφωνούμε, υπάρχει ζήτημα έκτακτης ανάγκης, ναι, να γίνει. Από εκεί και πέρα όμως, είναι μια σειρά πράγματα που αν δεν λυθούν, σας είπα, ότι αγγίζουν σε επίπεδο πανελλαδικό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα φέτος. Δεν είναι ένα ζήτημα που εμείς βγαίνουμε όπως βγαίναμε, ας πούμε, και τα προηγούμενα χρόνια να διεκδικήσουμε μία αποζημίωση, και ίσως αυτό να ήταν λάθος. Γιατί έπρεπε να έχουμε λύσει μια σειρά άλλα ζητήματα και να βάζουμε κυρίαρχα άλλα πράγματα, για να μην τα έχουμε και να τα βρίσκουμε τώρα μπροστά μας εδώ πέρα. Η ουσία είναι αυτή. Εμείς θα πάμε σε ένα περιφερειακό συμβούλιο μεθαύριο. Αύριο. Ο δικός μας στόχος δεν είναι να πάμε, σας είπα, σε αυτό το περιφερειακό συμβούλιο και να συμφωνήσουμε ότι είναι μαζί μας. Ναι. Εμείς θα πάμε συγκεκριμένη πρόταση. Ζητάμε από τον Περιφερειάρχη συγκεκριμένη συνάντηση με όλους τους βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, με όλους τους δημάρχους, με το πλαίσιο που έχουμε βάλει και το ξέρουν πολύ καλά. Δεν θα πάμε να το αναλύσουμε το πλαίσιο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ούτε θα πάμε να λέμε ιστορίες 4-5 ώρες εκεί πέρα όπως έγινε την προηγούμενη φορά. Τα ξέρουν τα προβλήματά σας. Έτσι, μπράβο. Τα έχουμε πει 100.000 φορές. Είναι αυτό που ακούω και τώρα δηλαδή. Πήγαμε τα προβλήματα ξανά στο Σταμενίτη. Είναι η ένατη φορά, ακριβώς η ένατη φορά, εγώ τις μετράω. Η ένατη φορά που γίνεται συνάντηση για τα προβλήματα της Καστοριάς. Είτε με υφυπουργούς, είτε με βουλευτές, είτε με πολιτικούς παράγοντες, είτε με άλλους υπουργούς που δεν έχουν και κανένα αντικείμενο με τον αγροτικό τομέα, με τον κύριο Βορύδη για παράδειγμα που έγινε. Είτε μία συνάντηση. Έχετε δει εσείς καμία λύση? Όλο αυτό το διάστημα. Τώρα, μη σας πω, είναι εδώ και το φράγμα ιστορίου τώρα. 8-9 μήνες η υπόθεση του Μήλου. Έχετε δει κάτι να προχωράει? Έχετε κάτι συγκεκριμένο? Με βάση αυτά που αναφέρετε. Εδώ υπάρχουν συνάδελφοί μας που δεν έχουν καθόλου παραγωγή. Δεν θα πάρουν δηλαδή ούτε ένα ευρώ. Δεν παίρνουν ούτε μία αποζημίωση. Αυτοί, έχει σκεφτεί κανένας πώς θα επιζήσουν? Ή να πάμε στον κτηνοτροφικό τομέα, τους ξαφνικά κάνουμε 20 με 25 λεπτά κάτω την τιμή του γάλα. Γιατί η κυβέρνηση δεν ήθελε να χτυπήσει τις ελληνοποιήσεις και τις νοθείες στη φέτα. Ναι. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι να σας πω, κύριε Μόσχο, και ως συνέχεια αυτό που λέτε, ότι θα πάτε αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, διαβάζω ότι 300 τρακτέρ από διάφορες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας θα πάνε Θεσσαλονίκη στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο εν ώψη των εγγενείων της 300ης Αγρότικα. Αγρότες και κτηνοτρόφοι θα είναι εκεί. Φαντάζομαι λόγω του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το στόχος είναι να μείνουν και 4 μέρες. Ναι, μέχρι το τέλος της έκθεσης, 4 Φεβρουαρίου, αλλά με τη διευκρίνηση ότι δεν θα παρεμποδίσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε καμία περίπτωση ούτε την κυκλοφορία εντός της Θεσσαλονίκης, αλλά ούτε και την διεξαγωγή της έκθεσης. Και το λέω αυτό γιατί και εσείς σήμερα, χθες με σχόλια στην πορεία από την οποία πραγματοποιήσατε με τα τρακτέρ σας, δεν είχατε στόχο να μπλοκάρετε εμένα, τον Α, τον Β από την κυκλοφορία και να μου δημιουργήσετε πρόβλημα? Κυρία, ήταν μια μορφή διαμαρτυρίας. Πολύ καλή. Ναι. Το δρόμο του κλείνει η κυβέρνηση, όχι εμείς. Εάν η κυβέρνηση αύριο το πρωί λύσει 5 πράγματα, θα πω βασικά, που έχουν να κάνουν ειδικά με το κόστος παραγωγής και με τα ζητήματα της νέας ΚΑΠ, ότι πρέπει να φύγει και να αλλαχτεί, και ένα ζήτημα με τον ΕΛΓΑ που έχει να κάνει με την αναμόρφωση του ΕΛΓΑ, εμείς θα φύγουμε από τον δρόμο. Ναι. Απλώς εδώ πρέπει να είμαστε καθαροί. Δεν κλείνουμε τον δρόμο εμείς. Δεν τον κλείνουμε. Αυτό πρέπει να το καταλάβει όλος ο κόσμος. Το δρόμο τον κλείνει η κυβέρνηση. Τόσο απλά. Σας οδηγεί στο να το κλείσει. Ναι, μα η κυβέρνηση τον κλείνει. Και κάπου εγώ είδα και εικόνες, ας πούμε, και από άλλα, και αντικειμενικά μερικές φορές το κλείνει η ίδια η κυβέρνηση. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι αν θέλουμε να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι, και αυτοί που βάζουν αυτό το ζήτημα, οι συμπολίτες μας, ο καθένας με την άποψή του, νομίζω ότι θα πρέπει να μπει σε μια τέτοια λογική, ότι το δρόμο δεν τον κλείνουμε εμείς. Και να το πάμε και ακόμα παραπέρα. Η απεργία είναι θεσμικό δικαίωμα όλων των πολιτών και είναι κατοχυρωμένη και από το Σύνταγμα. Έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος επαγγελματικός κλάδος ο οποίος θα κάνει απεργία. Ας πούμε, το άκουσα από ένα φίλο ταξί και του λέω, όταν έκανε εσύ απεργία και ήθελα εγώ να πάω κάπου με το ταξί, μου έδωσε το δικαίωμα να πάω? Όχι, μου λέει, ήσουν εις βάρος εμένα. Ήταν. Και συμφωνήσαμε και ο άνθρωπος, καθίσαμε, κουβεντιάσαμε και στο τέλος έχετε δίκιο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Θα σας πω ακόμα και σε επίπεδο δικαιοσύνης. Δηλαδή, όταν έχουν απεργία τα ίδια τα δικαστήρια, είτε από δικηγόρους, είτε από τους κρατικούς φορείς, είτε από όλα αυτά. Και εγώ έχω μια υπόθεση που εμείς πάμε υπόδικοι πολλές φορές στα δικαστήρια. Και έγιστα, ναι. Όταν γίνεται και η απεργία, και εγώ έχω μια υπόθεση η οποία θα πρέπει να δικαστεί εκείνη την ημέρα και μου την πάσει από ένα χρόνο μετά,
δεν είναι εις βάρος εμένα. Μη γελιόμαστε. Ποιος ο καθηγητής που θα κάνει απεργία δεν είναι εις βάρος της εκπαίδευσης? Ο νοσοκομιακός, όλοι. Δεν πρέπει να βλέπουμε τα ζητήματα έτσι. Για να αναγκαστεί αυτός να βγει και να κάνει απεργία, κάτι άλλο συμβαίνει από πίσω. Αυτό πρέπει να δούμε. Και... τι είναι αυτό που συμβαίνει, αν μπορούμε σε αυτό να συμβαδίσουμε κι εμείς, αν μπορούμε σε αυτό να το περπατήσουμε κι εμείς, αν είναι ίδιο με κάποιο δικό μας. Και έτσι να πάμε. Αν αρχίσουμε και βάζουμε, όπως μπαίνουν όλα αυτά τα χρόνια και έχουν μπει διάφορα, ξέρετε, για να σπάει ο αγώνας, κομματικές γραμμές, υποθέσεις, ο κομμουνιστής, ο αριστερός, ο δεξιός, ο μπλε, ο πράσινος, ο έτσι, ο αλλιώς. Όλα αυτά τα πράγματα εδώ μας έχουν οδηγήσει. Αλλά δυστυχώς η πείνα δεν έχει χρώματα. Μία είναι, και κοιτάξτε, αυτό που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολο, σας το λέω. Σας το είχα πει, σας λέω και σας το επισημαίνω, σε εσάς το είχα πει πρώτα. Γιατί μετά το μου το επιβεβαίω, συζητούσαμε και σήμερα σε ένα μεγάλο κανάλι και στο Open και μου είπαν, ναι, μας το είχες πει. Σε εσάς το είχα πρώτη φορά ότι θα διπλασιαστούν οι τιμές των προϊόντων. Και κανένας, και τότε το Υπουργείο έβγαινε, θυμάσαι τον κύριο Άδωνη, τι επίθεση έφτιανε σε εμάς που τα λέγαμε αυτά τότε. Ναι. Φερέφωνα μας έλεγε, κομματικούς μας έλεγε, χίλια δυο. Ήρθανε, τα ζήσαμε. Τα ζούμε. Μάντης κακών ειδήσεων, δυστυχώς, κύριε Μόσχο, από τότε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Δεν έχουμε άλλο τηλεοπτικό χρόνο. Πάμε να δούμε την ατζέντα των κινητοποιήσεων. Αύριο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πείτε μας τι θα κάνουν από εδώ και μπρος οι αγώτες. Την Παρασκευή πάμε σε μια σύσκεψη, την οποία έχουμε ζητήσει να γίνουμε φορείς στον μπλόκο που θα είμαστε, 2 η ώρα. Υπάρχει μια σκέψη από κάποια παιδιά που είναι στον μπλόκο για μια κινητοποίηση πάλι μέσα στην Ομαρχία την ίδια μέρα. Ναι. Και υπάρχει και μια δεύτερη πρόταση και για τη Δευτέρα ξανά για κινητοποίηση. Είμαστε σε συνεργασία με την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία και έτσι θα πάμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Συντονιζόμαστε. Πανελλαδικά θα συμμετέχουμε και στις διαδηλώσεις που θα γίνουν και στην έκθεση Θεσσαλονίκης, στην Αγρότικα. Με αυτό το πλαίσιο πάμε. Συντονιζόμαστε, βλέπουμε πανελλαδικά, περιμένουμε. Έχει και μια συζήτηση στη Βουλή μέχρι την Παρασκευή. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει και τι ανακοινώσεις θα έχουμε από μεριάς της κυβέρνησης. Να δούμε τι γίνεται. Αυτό πραγματικά φαίνεται είναι ότι από τη στιγμή που βγήκαμε στον δρόμο, κάτι έχει αρχίσει και συζητιέται, κυρία Κοσμίδου. Και μακάρι να ικανοποιηθεί. Που σημαίνει ότι το πρώτο βήμα έχει γίνει. Αυτό που η δικιά μου η προσωπική άποψη, αλλά και πιστεύω πολλών συναδέλφων, είναι ότι όντως κάτι έχει αρχίσει και γίνει. Αυτό που πρέπει να δούμε όμως από εδώ και πέρα. Είναι μια μαζικότερη συμμετοχή και στα μπλόκα και λίγο περισσότερη υπομονή το να χάσουμε άλλη μια εβδομάδα από τη δουλειά μας που πραγματικά είναι ουσιαστική. Και πολλές φορές έχει μπει και ένα ζήτημα, θα το πω κι εγώ, άσχετα που δεν το ρωτήσατε εσείς, που έχει να κάνει, λέει, τώρα που δεν έχουν δουλειά βγαίνουν στον δρόμο. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Εγώ, κυρία Λούσιο, κυρία Κοσμίδου, συγγνώμη γιατί το συζητούσαμε και πριν, είδατε πώς φαίνεται τώρα το Σαρδάμ. Εάν δεν πάνε αρμέξου σήμερα τα πρόβατα, την άλλη μέρα δεν θα έχω παραγωγή. Έχουν τελειώσει τα ζώα. Εάν δεν σπείρω στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι μαγαζί, δεν είναι αυτοκίνητο, δεν είναι ταξί, δεν είναι οτιδήποτε να πω το κλείνω σήμερα και πάω αύριο το πρωί. Η δικιά μας τη δουλειά δεν έσπειρε σήμερα, δεν έχει παραγωγή όλο τον χρόνο, δεν έχει εισόδημα όλο τον χρόνο. Ναι. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα και έτσι πρέπει να δούμε, να το δει και ο κόσμος. Που πιστεύω ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον από την περιοχή, γιατί ο νομός Καστοριάς πια τίνει να γίνει καθαρά αγροτική περιοχή και με λίγο τουρισμό, νομίζω ότι πρέπει να στηριχτεί η αγροτική παραγωγή. Έτσι πρέπει να το δουν και οι θύνοντες της περιοχής, που αν δεν το δούμε, σας λέω, τα επόμενα χρόνια, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αυτό που βλέπουμε σήμερα στα χωριά, που περπατάς και είναι όλα έρημα, στο τέλος έτσι θα ζήσουμε και την πόλη της Καστοριάς. Τι να πω. Να γίνει ό,τι είναι καλύτερο και για τον κλάδο και για την περιοχή μας. Κύριε Μόσχο, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο τη συζήτησή μας και τις επόμενες ημέρες. Θα τα δούμε. Θέλουμε να δούμε τι έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θέλουμε να δούμε τι έγινε στη συνάντηση που θα πραγματοποιήσετε με τους φορείς και φυσικά ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις σας. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Σας εύχομαι εγώ. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Εγώ απλώς ένα κάλεσμα να κάνω σε όλους τους συναδέλφους οι οποίοι δεν συμμετέχουν. Καλό είναι να έρθουν στον μπλόκο, να κάνουμε και μια κουβέντα και ο καθένας με τη δικιά του προσωπική άποψη, να δούμε τα πράγματα πώς είναι, να δούμε για αυτό που έρχεται πραγματικά, γιατί πολλοί συνάδελφοι και συνάδελφοί μας δεν έχουν καταλάβει τι έρχεται, γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και τα πρώτα κακά μαντάτα έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έρχονται και τα πρώτα καλά μαντάτα. Γιατί σήμερα η Επίτροπος, η κυρία Φοντελάιν, ήδη ανακοίνωσε κάποια μέτρα. Που τα βλέπουμε, πιστεύω να έχουν και μια συνέχεια που έχει να κάνει με την καινούργια ΚΑΠ. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι αν δεν πιέσουμε, αποτέλεσμα δεν θα έχουμε.
Και νομίζω ότι με αυτή τη λογική θα πρέπει να έρθουν στη διαδικασία της κινητοποίησης όλοι μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε Μόσχο. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Καλό υπόλοιπο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.